Φθηνό. Για τα σουβλάκια λαχανικών χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια χαβάρτι light, 2 πιπεριές χρωματιστές, 1 μελιτζάνα μέτρια, 1 κρεμμύδι, 1 τέταρτο του φλιτζανιού βαλσαμικό ξύδι, 2 πρέζες αποξηραμένο σκόρδο, λίγα μικρά μανιτάρια, λίγα ντοματίνια, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, φρέσκια ρίγανη, λίγο φρέσκο θυμάρι, φρέσκο δυόσμο και φρέσκο βασιλικό, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, κρέμα βαλσαμικού, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Είναι εύκολη η συνταγή μου. Γίνεται γρήγορα, βάζετε ό,τι λαχανικά έχετε και ντύνετε τα σουβλάκια σας με τυρί και είναι πραγματικά φανταστικά. Όσοι νηστεύετε μπορείτε να παραλείψετε το τυρί. Όσοι δεν νηστεύετε να το βάλετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι θέλω. Θέλω λαχανικά. Ανοίγω το ψυγείο μου και βλέπω τι έχω μέσα. Έχω λίγη κόκκινη πιπεριά, λίγη πράσινη πιπεριά και πάμε να κόψουμε σε καρέ. Πάμε για πράσινη πιπεριά. Είναι συνταγή που σηκώνει μαρινάρισμα. Μπορείτε να μαρινάρετε τα λαχανικά σας. Αλλά μπορείτε και κατευθείαν να τα περάσετε σουβλάκι και να κάνετε το τέλειο γεύμα. Πάμε και για μελιτζάνα. Θέλω ξερό κρεμμύδι. Μικρά μανιταράκια ολόκληρα, ντοματίνια ολόκληρα. Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία μαρινάδα, να μαρινάρουμε τα λαχανικά μας και να δώσουμε τέλεια γεύση. Θέλω μέσα λίγο βαλσαμικό ξύδι, θέλω μέσα λίγη κρέμα βαλσαμικού και θέλω και μουστάρδα απαλή με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ένα ωραίο ανακάτεμα εδώ. Τώρα θέλω λίγο ελαιόλαδο. Ένα τσακ αλάτι και ένα τσακ πιπέρι. Και βάζουμε και αποξηραμένο σκόρδο. Πάμε να δώσουμε αρώματα. Θέλω ό,τι φρέσκο μυρωδικό αγαπάτε, ταιριάζει πάρα πολύ με όλα τα λαχανικά. Και θυμάρι και φρέσκια ρίγανη και λίγο φρέσκο βασιλικό. Με τόσα μυρωδικά, παιδιά, μοσχοβόλη σε άνοιξη. Και πάμε για φρέσκο δυόσμο. Πόσα ωραία χρώματα και αρώματα φέρνει η άνοιξη στην κουζίνα μας με τόσες ωραίες μυρωδιές. Σου έρχεται άλλη διάθεση. Και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα μαζί με τη μαρινάδα μας. Ανακατέψτε τα όλα πολύ καλά. Και τώρα θέλω το τυρί μου. Χαβάρτι light, με μεστή γεύση. Έχει κρεμμώδη υφή όταν ψήνεται. Εγώ έχω πάρει χαβάρτι από τον μπάγκο. Μπορείτε να βρείτε το χαβάρτι εκτός από το πακετάκι που είναι σε φέτες, για τα τόστ και για όπου θέλετε να το βάλετε να γρατιναριστεί. Το βρίσκετε και σε μπλοκ μεγάλο. Μέσα λοιπόν και το τυρί μου. Πάμε να φτιάξουμε μπόλικα σουβλάκια. Θα βάλω ντοματούλα. Και πάνω συνεχίζουμε με τα λαχανικά που αγαπάμε. Οπωσδήποτε χαβάρτι που θα τσιχλώσει ωραία. Και μελιτζάνα και πιπεριά. Και μανιτάρι. Και ακόμα ένα τυράκι και ακόμα ένα ντοματίνι έτσι. Παίξτε και φτιάξτε μπόλικα. Με τον ίδιο τρόπο τα φτιάχνουμε όλα. Ανάβουμε τη σχάρα μας και πάμε για ψήσιμο. Βάζω μια σταγόνα λαδάκι παντού στη σχάρα μου. Απλώστε το παντού. Και πάμε να ψήσουμε γύρω-γύρω τα σουβλάκια μας μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά και να τσιχλώσει ωραία το χαβάρτι.
και βλέπετε το τυρί μου, το χαβάρτι λιώνει, αλλά κρατάει το σχήμα του. Δεν γίνεται κρέμα μέσα στο τηγάνι μου και μέσα τσιχλώνει φανταστικά. Μπορούμε να τα βγάλουμε. Φτιάξτε μπόλικα σουβλάκια λοιπόν. Ουπς, κοιτάξτε τι ωραία που τσιχλώνει το χαβάρτι μου. Ουπς, καίγομαι. Τέλεια. Φτιάξτε τα σουβλάκια λαχανικών και απολαύστε τα υγιεινά, εύκολα, νόστιμα, οικονομικά και χωρίς τύψεις.